Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Ελληνάρο vlog. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εγκατάλειψη ζώων. Θα μου πείτε πως και κάνω τέτοιο βίντεο εγώ, ενώ είμαι κανάλι οδικής ασφάλειας και λοιπά. Λοιπόν, κάναμε πριν κάμποσο καιρό με την κάμερα Woman ένα γύρισμα για τις κόντρες, εκεί πέρα κοντά σε μένα είναι η Μπούσα, είναι το, η Εθνική Αντιστάσεως του Σκιστού τέλος πάντων, όπου κάνουν εκεί πέρα κάθε Τρίτη και Πέμπτη κάνανε κόντρες. Είχαμε κάνει το πρώτο γύρισμα, το οποίο θα το δείτε ενευθέτω χρόνο μέσα στη σεζόν, και είπαμε να ξανακάνουμε άλλο ένα επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν παιδιά, τους την είχε πέσει η Όπκε, τους την είχε πέσει η αστυνομία. Μαζεύαν εκεί πέρα γερανοί, ιστορίες, δεν συμμαζεύεται, κόσμος μπαγλαρωμένοι κλπ. Κλπ. Ησυχάσαμε για μερικές μέρες από τους μαλάκες με τις κόντρες. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτό το βίντεο λοιπόν παιδιά δεν θα ανέβαινε, το δεύτερο τουλάχιστον, κόντρες νούμερο 2. Διότι εκείνη την ημέρα με την κάμερα Woman βρήκαμε ένα σκυλάκι. Παρατημένο, παραμελημένο, εγκαταλελειμμένο, μες στη βρώμα και την τζίβα. Και αυτό το σκυλί λοιπόν, ενώ κυνηγούσε έναν μαλάκα η αστυνομία από κόντρες, είχε βρεθεί μες στη μέση του δρόμου. Ήταν η μόνη φορά η οποία οδήγησα, βασικά όχι, δεν είναι η μόνη φορά, έχω οδηγήσει άλλη μια φορά επικίνδυνα. Ρισκάρισα τη ζωή μου γιατί το ήθελα στην τελική και γιατί το άξιζε, ώστε να βάλω το αυτοκίνητό μου σαν ασπίδα και να μην το αφήσω το αλλού του μαλάκα την επιλογή. Ή θα χτύπαγε εμένα, ή θα χτύπαγε το σκύλο, βασικά ή θα χτύπαγε εμένα ή θα με απέφευγε και θα τον ανάγκαζε να μπει στην αριστερή λωρίδα, όπως και έγινε. Πήραμε το σκυλάκι, το πλύναμε, το καθαρίσαμε, του δώσαμε ένα πιάτο φαγητό. Στην αρχή λέγαμε λοιπόν να τον κρατήσουμε, να μην τον κρατήσουμε, τι θα κάνουμε, και είναι και τα οικονομικά, καταλαβαίνετε παιδιά. Η υπόθεση λοιπόν είναι μία και ο μπακλαβάς γωνία. Αυτή τη στιγμή ο σκύλος αυτός είναι πίσω εδώ πέρα μαζί μου. Το όνομά του πλέον είναι Turbo, γιατί τον βρήκαμε την ημέρα που κάνανε κόντρες, οπότε δεν υπάρχει πιο κατάλληλο όνομα από το Turbo. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους όσους έχουν ζώα, είτε είναι σκυλιά, γατιά, κουνέλια, παπαγάλους, ό,τι να είναι τέλος πάντων. Παιδιά, όταν παίρνεις ένα ζωάκι, δεν είναι παιχνίδι το οποίο επιστρέφεται. Είναι ευθύνη. Είναι, θέλει την προσοχή του, θέλει το φαγητό του, θέλει τη φροντίδα του, θέλει κάποια πράγματα. Εσείς όλοι που τα εγκαταλείπετε λοιπόν, πρέπει να είστε πάρα πολύ μαλάκες για να εγκαταλείπετε τα ζώα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ ηλίθιοι για να κάνετε τέτοια πράγματα. Είναι έγκλημα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι έγκλημα. Και δυστυχώς τιμωρείται πολύ ελαφρά στην Ελλάδα η εγκατάλειψη ζώων και η κακοποίησή του. Είναι κάτι χιλιάρικα πρόστιμο και τέλος. Κανονικά για μένα θα έπρεπε να είναι σαν τους δολοφόνους, γιατί ουσιαστικά κάθε ένας που εγκαταλείπει το σκύλο του το σκοτώνει όσες φορές περάσουν αυτοκίνητα από πάνω του. Είτε είναι πάντως σκύλος, γενικά τώρα λέω σκύλο γιατί βρήκαμε σκύλο, έτσι. Αλλά είτε είναι σκύλος, είναι γάτα, είναι, πέστε το ό,τι θέλετε. Δεν είναι κάτι απλό. Έχει ευθύνη. Θέλει φροντίδα. Θέλει αγάπη. Άμα δεν τα αγαπάτε τα ζώα, μην τα παίρνετε. Άμα δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στη φροντίδα τους, μην τα παίρνετε. Άμα δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις τις οποίες επιφέρει η ιδιοκτησία ενός σκύλου, γάτα, πείτε το ό,τι θέλετε, μην τα υιοθετείτε, μην τα παίρνετε τα ζωάκια. Δεν σας φταίνε σε κάτι, δεν σας φταίνε να ρισκάρουνε να μην έχουνε τι να φάνε. Δεν σκέφτεστε την ψυχούλα τους εκείνη τη στιγμή. Έρχονται, σας δίνουν την αγάπη τους, σας δίνουν όλο τους το είναι. Και το ευχαριστώ ποιο είναι μετά, να βλέπουν ένα βράδυ να ανοίγει μια πόρτα αυτοκινήτου και να πηγαίνουνε να βλέπουν μετά τα αυτοκίνητα τους ιδιοκτήτες. Ξέρετε τι σκέφτονται τα σκυλάκια και τα ζώα εκείνη τη στιγμή? Γιατί με εγκαταλείπεις, γιατί με παρατάς, έκανα κάτι?
Εντάξει, είμαι πολύ ψυχοπονιάρης, δεν μπορώ, εγώ παιδιά προσωπικά δεν μπορώ να βλέπω ζώα να πάθουν κακό τους σε ταινία. Δεν μπορώ. Όταν τον βρήκα λοιπόν εγώ τον τούρμπο έτσι για τα λελειμμένο, ειλικρινά σας το λέω, σας το ορκίζομαι στο τιμόνι που κρατάω. Προτιμώ να πάθω εγώ 1000 φορές κάτι παρά να πάθει κάτι το σκυλί. Ειλικρινά. Για μένα όσοι εγκαταλείπετε ζώα είστε πολύ μαλάκες. Είστε ανεύθυνοι και εφόσον εγκαταλείψατε έτσι ένα ζώο, πιο μετά όταν κάνετε οικογένεια, αν βρεθεί κανένας, καμιά μαλάκο ή κανένας μαλάκας να στραβωθεί να σας πάρει, έτσι πιο μετά μπορεί να εγκαταλείψετε την οικογένειά σας. Μπορεί να εγκαταλείψετε τα παιδιά σας. Αυτό έχω να πω. Γιατί εκείνη τη στιγμή που το ζώο βλέπει 4 τροχούς απομακρύνονται και βλέπει τα άτομα τα οποία τους έδωσε μέχρι και όλο του τον εαυτό, ενώ ο μαλάκας με προσπερνάει παράνομα. Και συγγνώμη που σπάει η φωνή μου, αλλά δεν μπορώ, είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να είστε πάρα πολύ μαλάκες για να το κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και το βίντεο. Μέχρι το σημείο το οποίο σταμάτησα όπως να είναι για να αρχίσω να πιάσω το σκύλο. Και τα λέμε μετά στο κλείσιμο του βίντεο. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε καταρχήν σε ένα επεισόδιο Ελληνάρα των Οδηγών. Θα το έκανα σήμερα κόντρες μέρος Β, αλλά μετά το μέρος Α, πραγματικά δεν χρειάστηκε να βγάλω μέρος Β. Και βάλτε τώρα αυτή τη στιγμή που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, το σκηνικό έχει γίνει μήνες πριν. Πού θέλω να καταλήξω? Έκανα το κόντρε special το πρώτο και λέμε με την κάμερα γούμα να ακούμε πάλι μαρσαρίσματα, ακούμε από εδώ από εκεί ξερόγκαζα, καγκουροπαπαριές κλπ κλπ. Πάμε λοιπόν προς την μπούσα να δούμε, αξίζει να κάνουμε ένα γύρισμα ή αρχιδιάμιδια? Παιδιά, αξίζει να κάνουμε γύρισμα για ένα και μόνο λόγο. Θέλω να πω ένα τεράστιο συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, επιτέλους έκανε τη δουλειά της παιδιά. Πάμε τώρα προς την μπούσα, βλέπουμε στο βάθος γερανούς εκεί πέρα, κακότς πουτάνας γίνεται. Οι τσιλιαδόροι που είδαμε νωρίτερα εδώ πέρα είχαν ένα μπλε σάξο. Την κοπανίσανε. Βλέπετε εδώ πέρα περιπολικά κακό, περνάνε από εδώ από εκεί πάνω κάτω και δεν συμμαζεύεται. Εδώ άλλος με το Honda κάθεται και γράφει στο κινητό μηνύματα. Οκ, λοιπόν, τους την πέσανε επιτέλους, η τροχέα έκανε τη δουλειά της. Επιτέλους, δόξα τον ύψιστο που λένε. Και εκεί που ήταν πάλι να χάσει ο κόσμος τον ύπνο του για άλλη μια φορά, έσκασε μύτη η αστυνομία και άρχισε και έπαιρνε εδώ πέρα περιπολικά χαμό. Θα δείτε τώρα εδώ να τσακώνονται εδώ πέρα τώρα οι κοντράκηδες μεταξύ τους. Δέστε εδώ, όπ και. Τι είναι αυτό? Είναι η ειδική μονάδα κοίτα, της αστυνομίας, κάτι τέτοιο κοίτα. Παιδιά, the boys in blue επιτέλους κάνανε σωστά τη δουλειά τους. Μπράβο ρε μάγκες, μπράβο ρε μάγκες. Επιτέλους βλέπουμε αυτό το κράτος, φλάς. Βλέπουμε ρε πούστη με αυτό το κράτος μία φορά να δουλεύει. Μία ρημάδα φορά, αυτός έχει βγάλει αλάρμ. Πάνε να σταματήσει, εντάξει. Πάνε να μαζέψουνε τώρα γιατί είναι τα κατασχεμένα. Έχει πέσει τροχιά εδώ πέρα όπως βλέπετε. Καλά κάνει και κόβει πρόστιμα, δεν κατάλαβα. Κανονικά μέσα πρέπει να τους πάνε. Κανονικά πρέπει να τους πάνε μέσα, για μένα. Γιατί όπως είπα στο Contra Special το πρώτο, ρισκάρουνε των αλωνών τις ζωές. Θα θυμάστε να υποθέσω στο προηγούμενο επεισόδιο που έδειχνε εκεί πέρα πάνω, στη VIP, ότι αν εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο θέλει απλά να γυρίσει το βράδυ από τη δουλειά του, δεν φταίω εγώ σε κάτι άμα σκοτωθώ. Μάλλον δεν φταίω εγώ σε κάτι να με σκοτώσουνε αυτοί οι άχρηστοι. Είδαμε εδώ πέρα όπ και κακό και λοιπά. Αρχικά τα συγχαρητήρια μου στην τροχιά που αποφάσισε να κάνει τη δουλειά της, που έστειλε βασικά τους όπκε. Επιτέλους έγινε και κάτι. Είδαμε επιτέλους κάτι. Αφενός αυτό, αφετέρου, ευτυχώς που δεν συνάδει χρονικά το ντου που έγινε με το πότε θα δείτε αυτό το επεισόδιο Ελληνικά των Οδηγών, έτσι. Ευτυχώς. Αυτό έχω να πω μόνο. Οι δεμοί παιδιά θα λέγανε, α, ξέρω εγώ, γιατί εγώ την έκανα σαν Ελληνάρες οδηγοί κλπ. Ευτυχώς πήραν ένα αρχίδι. Ευτυχώς, τουλάχιστον για λίγο καιρό,
Αυτός ο έρμος ο δρόμος εδώ πέρα που είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο να μπαίνουν ανάποδα στη λεωφόρο και να κάνουν και να ράνουνε, θα είναι τουλάχιστον για λίγο καιρό ακόμα ασφαλής. Ασφαλής τώρα εξαρτάται βέβαια και από εμάς και από το τι θα κάνουμε όταν πιάνουμε το τιμόνι. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι δικαίωση. Δικαίωση επιτέλους. Επιτέλους αυτό το κράτος δέησε να κάνει κάτι σωστό. Επιτέλους. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει βέβαια αυτό το ντου νωρίτερα. Το τραγικό της υπόθεσης. Αλλά εφόσον δεν μπορούσαν να το κάνουνε, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω. Σταμάτα! Τι έγινε? Ένα σκυλάκι μόνο του! Ανάψε αλάρμ. Έχω ανάψει αλάρμ και πάω μόπιστα, έλα. Θέλω να κατέβω. Τώρα μισό. Μπορώ να μου πρόσεχε με το πατήσεις. Δεν το βλέπω. Βλέπω εγώ. Κάτσε να κατέβω. Δεν το βλέπω. Το βλέπω εγώ, γάμο, το κατέβα τώρα. Λοιπόν, είδατε το βίντεο. Όλο το έβαλα για να το δείτε ουσιαστικά και για τις κόντρες που τους την είχε πέσει όπια κλπ. Πραγματικά δεν είναι, παιδιά. Άμα δεν μπορείτε να συντηρήσετε ένα σκύλο, μια γάτα, ένα κουνέλι, μια χελώνα, ένα κουνούπι, μην τα υιοθετείτε. Καλύτερα να τα αφήσετε για άτομα τα οποία μπορούν να τα υιοθετήσουν, που μπορούν να τα επεξέλθουν. Ενώ οι μαλάκες μην προσπερνάνε με διπλή διαχωριστική. Δεν σας στένεσε κάτι τα ζωάκια. Άμα δεν μπορείτε να έχετε την ευθύνη, μην τα υιοθετείτε. Αυτά έχω να πω. Subscribe, share, like. Όσοι έχετε ζωάκια, πιστεύω να καταλαβαίνετε. Πιστεύω να μην σας μπει καμιά φαϊνή ιδέα να τα εγκαταλείψετε. Παλιομαλάκες. Παλιομαλάκα είχε, διπλή, είχε διακεκομμένη, δεν πάρα μπορούσα να με περάσεις. Αυτά από μένα λοιπόν, παιδιά. Subscribe, share, like. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τώρα θα είναι Ελληνάρος οδηγεί, Ελληνάρο vlog. Κάποιο βίντεο τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.